Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας. Ο συνάδελφός μας, ο Ανέστης Ντόκας, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Ανέστη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα για σήμερα, η ΛΑΡΚΟ, καθώς αύριο θα πάει στο εργοστάσιο στη Λάριμνα ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Γεράσιμος Τομάς. Θυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε και το τραγικό συμβάν με το θάνατο ενός εργαζομένου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει πλέον να σπάσει τη ΛΑΡΚΟ σε δύο κομμάτια στα πρότυπα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς αυτή τη στιγμή τα δάνεια της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ φτάνουν τα 310 εκατομμύρια ευρώ και θα δούμε το επόμενο διάστημα τι ακριβώς θα συμβεί με τη ΛΑΡΚΟ. Θυμίζω ότι στη ΛΑΡΚΟ το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 55,2%, η ΔΕΗ έχει το 11,4% και η Εθνική Τράπεζα το 33,4%. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την Coca-Cola HBC, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην έκδοση ομολογιακών δανείων. Είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 5 δισεκατομμύριων ευρώ. Η Coca-Cola, όταν θα εκδώσει αυτές τις ομολογίες στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Τελευταία είδηση για σήμερα αφορά τις συνομιλίες της τεχνικής Ολυμπιακής οικογένειας Τέγκου με τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη για την πώληση του ιστορικού ξενοδοχείου Πόρτο Καρράς. Οι πληροφορίες του Κόντρα αναφέρουν ότι ο κύριος Σαββίδης προσφέρει 200 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσει το Πόρτο Καρράς, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια αποτίμηση γύρω στα 110 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οικογένεια Τέγκου θέλει περίπου χρήματα της τάξης των 270 εκατομμύριων ευρώ. Το μόνο σίγουρο, Γιώργο, είναι ότι εφόσον γίνει αυτή η συμφωνία, ο κύριος πλέον Σαββίδης μαζί και με το Μακεδονία Παλάς γίνεται ένας από τους ισχυρούς πόλους της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Μάλιστα. Ανέστη Ντόκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.